καινούριο κομμάτι της Annet, γιατί αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, και το νέο τους βίντεο κλιπ. Έδωσε ένα νέο βίντεο κλιπ, μας έστειλε χθες από την Αμερική. Είχα την ευκαιρία να της μιλήσω. Είναι οι εικόνες που βλέπετε. Κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Από αλλού ξεκινήσαμε και αλλού μας πήγε η κουβέντα. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι τόσο έντονο το κίνημα Me Too και στην Αμερική. Είναι όμως και εκεί τους τελευταίους μήνες. Ναι, δεν είχα εικόνα, είχα δει δημοσίες αναρτήσεις, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Με αφορμή το νέο της κομμάτι που θέλω να δω τι κάνει εκείνη το παιδί, αν κάνει bodybuilding κτλ., η κουβέντα οδηγήθηκε δυστυχώς στα μονοπάτια της επικαιρότητας. Mm-hmm. Τα δύσκολα μονοπάτια, και πέρα ότι εξομολογείται για μια καθαρά κακοποιητική σχέση που είχε με αστυνομίες, πράγματα που αυτή την οδήγησε στο να φύγει ξαφνικά μέσα στην επιτυχία της από την Ελλάδα, ο φόβος της, το περιγράφει η ίδια, μας μίλησε και για κάποιες σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχει ζήσει στην Αμερική. Νομίζω αξίζει να τη δούμε, και το μήνυμά της στο τέλος θα σας ανατριχιάσει. Για πάμε να το παρακολουθήσουμε. Πέρυσι πήγα σε ένα συγκρότημα. Το look είναι ότι θα ντυθούμε δηλαδή σαν τους Kiss, αλλά με τα χρώματα της σημαίας, της αμερικάνικης. Φοράω δηλαδή αυτό το make-up, δηλαδή είμαι λίγο σαν Wonder Woman. Το τραγούδι τώρα που θα βγάλουμε, που βγαίνει και κάνουμε το βίντεο κλιπ, μιλάμε για τη δύναμη της γυναίκας, γιατί δυστυχώς στην Αμερική είμαστε τόσο πίσω με το θέμα της γυναίκας. Let's go, girls! Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι η Annet φεύγει. Ήμουνα σε μια πολύ άσχημη σχέση, δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω. Φοβόμουν γενικά και ένιωθα ότι θα σκάσω αν δεν πάω πίσω στη μάνα μου. Ήθελα λίγο να πάω στην αγκαλιά τους, λίγο να ξεφύγω, γιατί δεν άντεχα άλλο. Εξαιτίας του δεν πάτησα πόδια 7 χρόνια. Πολλοί άντρες δεν καταλαβαίνουν ότι αν ήταν τόσο άσχημα, γιατί έμενες. Όταν ο άλλος έχει μπει μέσα στο μυαλό σου τόσο πολύ, σε κάνει και αυτός να νιώθεις ότι εσύ φταίς για όλα. Αν αλλάξεις εσύ, εγώ θα είμαι καλύτερος απέναντί σου. Πώς ένιωσες όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να γυρίσεις στους δικούς σου? Έγινε ένας χαμός. Η γειτόνισσα μου είχε πάρει την αστυνομία. Και γιατί εγώ φοβόμουν τέλος πάντων να πάρω την αστυνομία. Μ' άκουγε που χτύπησα το κεφάλι μου κάτω στο πάτωμα, τέλος πάντων. Και εγώ έφυγα κρυφά. Δεν είπα γεια σε κανέναν. Εγώ είχα δάκρυα με στα μάτια μου, βέβαια, για όλο το ταξίδι. Και ένιωθε έτσι μια ανακούφιση ότι πήγα στους γονείς μου. Ξημερώνει και η καρδιά μου πονά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχεις συμβεί κάτι στον εργασιακό σου χώρο που σε έχει τρομάξει? Είτε μιλάμε για... Πολλές φορές, δυστυχώς. Όταν πρώτο ξεκίνησα, τότε είχα πρωτογράψει το τραγούδι για την Britney και ήξερα μόνο ανθρώπους σε αυτό το χώρο σαν συνθέτης. Και ήθελα πάρα πολύ να τραγουδάω. Γνώρισα έναν που έγινε τότε μάνατζέρ μου. Αυτός ήταν αθλητής, αφού τον ήξερα για αρκετό καιρό, κανένα δίμηνο νομίζω, και ήταν να υπογράψω κάποια contract, ξέρω εγώ, και μου λέει τα φωτό, ξέρω εγώ, στο σπίτι μου. Και εκεί μου το άλλαξε εντελώς. Και προσέγγισε δηλαδή ερωτικά, ήθελε κάτι παραπάνω από αυτό? Ναι, και ήταν ένα κομμάρι. Φαντάσου, δηλαδή, έπαιζε μπάσκετ παλιά και και εγώ είμαι η μισή μερίδα, σαν άνθρωπος. Πλησίασε, τον σταμάτησα στο τέλος με πολύ δύναμη από τον εαυτό μου, αλλά με ένα φόβο μέσα μου, το ότι αν πω όχι, έτσι δηλαδή ξεκάθαρα, δεν θέλω, φοβόμουν να πω αυτά τα λόγια, γιατί λέω, αν το πω αυτό θα τον προσβάλλω, παρόλο που εμένα με πρόσβαλε, που με βάλε σε αυτή τη θέση. Με άφησε, γιατί κατάλαβε ότι εγώ δεν ήθελα και φοβόταν και ο ίδιος, δηλαδή, ότι θα πω και κάτι. Υπήρχαν περιπτώσεις κι άλλες να προσπαθήσει με βία. Και στο τέλος, όταν προσπαθούσα να φύγω και έφυγα, στη δεύτερη περίπτωση έτρεξα, φοβόμουν να με κάνουν να νιώθω εγώ τόσο άσχημα, που δεν θα μπορούσα δηλαδή να πάρω, να πω γιατί εγώ νιώθω αυτό το πράγμα. Πολλές γυναίκες το νιώθουν αυτό, ότι αν πω κάτι θα με καταστρέψει. Να μην φοβούνται. Απλά αυτή τη στιγμή που θα γίνει αυτό που θα γίνει, θα το σταματήσεις επί τόπου. Δεν ντρέπομαι. Εγώ δεν φταίω για αυτό που έγινε για μένα.
δεν τρεπόμαστε, εγώ δεν φταίω για αυτό που συνέβη σε μένα. Κρατάω τα λόγια της Ανέτ και επίσης κρατάω και το σημείο που υπάρχουν και αυτές οι φορές που αισθάνεσαι άσχημα να μην ντροπιάσεις, να μην φέρεις σε δύσκολη θέση κάποιον ο οποίος ουσιαστικά έχει ήδη φέρει εσένα σε δύσκολη θέση. Το κατάλαβα σωστά, Βασίλη? Το κατάλαβες πολύ σωστά. Το μήνυμα στο τέλος ήταν ένα. Μη φοβάστε, πείτε το. Όλα ξεκίνησαν από την ερώτηση, γιατί ρε Ανέτ έφυγες έτσι ξαφνικά από την Ελλάδα, που εγώ, εμείς την κυνηγούσαμε όταν έβγαινε από το Fame που είχε φύγει μόνη της, και ο Θελός είχε αποχωρήσει το παιχνίδι, που ήταν με τον Αργυρό τότε, με τον Νίνο, ενώ που ήταν πολλά top ονόματα σημερινά σε αυτό το Fame. Τώρα το θέμα ποιο είναι, ότι απάντησε σε αυτό το ερώτημα με μια σειρά εξομολογήσεων, το οποίο δεν το περίμενα. Και πόσο δεσμευμένη και πόσο παγιδευμένη, μάλλον, δεν δεσμευμένη, είναι πολύ light η λέξη, ναι, μπορεί να νιώθει μια γυναίκα η οποία ζούσε κάτι τόσο. Οι περιγραφές της δεν παίζουν σε τέτοια έκταση στην ώρα μετάδοσης της εκπομπής. Ναι. Ωστόσο, το μήνυμα πρέπει να μεταφερθεί σε κάθε σπίτι και σε κάθε έναν που θέλει να ασχοληθεί σε κάθε μία με αυτό. Και πόσο, σημαντικό είναι να βρίσκεις επιτέλους τη δύναμη να το κάνεις αυτό, αλλά να είσαι και κοντά στους δικούς σου, ακόμα και αν επί 7 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά, ήταν μακριά εξαιτίας της σχέσης με τον σύντροφό της τον τότε, βέβαια, από την οικογένειά της, από την αγκαλιά που σου δίνει και την ασφάλεια που σου δίνει μόνο η οικογένειά σου, έτσι. Ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα. Και άλλαξε η ζωή της επιστρέφοντας στην Αμερική. Αλλά και όλα πήραν το δρόμο τους. Σωστά. Ναι. Το επέλεξε και μπράβο της που κατάφερε να το κάνει. Αλλά μίλησε για τη σχέση της και λέει ότι, ρε παιδί μου, ότι συγκεκριμένα το διαβάζω έτσι όπως το λέω, ότι σε μια σχέση ο άλλος μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι εσύ φταίς για όλα. Mm. Πόσο αλήθεια είναι. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό γυναικών. Να σου πω κάτι. Κι εγώ στο παρελθόν έχω περάσει δύσκολα μέσα από μια σχέση όπου άλλος, ο άντρας, είναι πολύ χειριστικός. Δηλαδή σε κάνει να πιστεύεις ότι πραγματικά ότι φταίς εσύ. Και τι γίνεται, επειδή και σε πιο μικρή ηλικία όλες οι γυναίκες έχουμε τις ανασφάλειες, βρίσκουν και τα κάνουν. Δηλαδή πρέπει να σε ξέρει ο άλλος απ' έξω και ανακατοτά για να μπορέσει να πατήσει και να σε κάνει να αισθάνεσαι έτσι. Οι άνθρωποι που είναι κοντά σου, οι άνθρωποι που σε ξέρουν καλύτερα από τον καθένα. Η Ανέτ τελικά βέβαια απάντησε από τη συνέντευξη, μέσα από τη συνέντευξη αυτή και σε εντελώς αφελή και ίσως χυδαία ερωτήματα κάποιων, όπως το γιατί τώρα. Υπάρχει απάντηση γιατί τώρα και το έδωσε. Όπως γιατί δεν έφευγες, υπήρχε απάντηση και την έδωσε. Ακόμα και στα πιο αφελή ή στα πιο πονηρά ή χυδαία εκ του πονηρού σκεπτόμενα ερωτήματα, έδωσε απάντηση σε όλα. Και έχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι θύμα τέτοιων καταστάσεων, είτε άντρες ή γυναίκες, απάντηση ακόμα και σε αυτούς που αναρωτιούνται. Παιδιά, αυτό γιατί νομίζω τώρα με εκνευρίζει τόσο πολύ. Μα είναι, γιατί, ρε παιδιά, μετά από... γιατί τώρα αισθάνεται η γυναίκα έτοιμη να το πει, γιατί τώρα έχει βρει τα πατήματά της, γιατί έτσι γουστάρει στην τελική να έχω το πει τώρα, ρε παιδιά. Έχω την αίσθηση παρόλα αυτά ότι το ξεπεράσαμε το γιατί τώρα. Δηλαδή έχουν απαντήσει τόσο πολύ πάνω σε αυτό. Όχι τόσο πολύ, μην το λες. Έχουν απαντήσει τόσο πολύ. Όχι, δυστυχώς γράφουν πολλές βλακίες. Το ξέρω, γιατί το έχω δει. Οκ, ας ακούμε γνώμες οι οποίες μπορεί να έχουν και μια βαρύτητα. Δηλαδή ο καθένας έχει το δικαίωμα να γυρίσει και να πει ό,τι θέλει στο account του. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να τον ακούμε κιόλας. Όχι μόνο στο account του και στους λογαριασμούς και στα account άλλων και ανθρώπων. Στα σχόλιά του. Πόσες φορές σε δημόσια πρόσωπα και στο δικό μου ακόμα λογαριασμό μπαίνουν και γράφουν και ακόμα και μου άσχετα πράγματα. Εντάξει. Τα οποία έχουν την ανάγκη μερικοί άνθρωποι να στα φορτώσουν, να σου πετάξουν την τοξικότητά τους και τη σαπίλα τους, με συγχωρείτε κιόλας, για πράγματα που δεν φταίς εσύ που συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό εμένα μου λέει πολλά πράγματα. Ναι. Διαγράφεις ένα σχόλιο, μπλοκάρεις έναν άνθρωπο, οκ. Okay. Το πιο σημαντικό είναι, που με προβληματίζει, γιατί ένας άνθρωπος και γιατί αρκετοί άνθρωποι μπαίνετε στη διαδικασία να το κάνετε αυτό. Έχετε ανάγκη να βγάλετε κάτι εσωτερικό δικό σας. Δικό τους, και τελικώς, θεωρώ. Τι αλλάζει με το απλά να πετάμε τον μπαλάκι της ευθύνης κάπου αλλού? Υπάρχει. Αφήστε να ξετυλίγονται, θα περάσουμε σε διαφημίσεις, ναι, αλλά αφήστε να ξετυλίγονται πράγματα και κυρίως όταν άνθρωποι μιλούν και βγάζουν την αλήθεια τους, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, και κυρίως οι άνθρωποι που έχουν βρει τη δύναμη να το κάνουν αυτό ή να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα, παραπάνω, παρακάτω, ελάτε να τους ενθαρρύνουμε όλοι μαζί και ελάτε να μάθουμε από αυτό. Αυτό θα πω εγώ με μια ανωτελεία και να τους ευχηθούμε και το καλύτερο, βέβαια.